Τρίδα σα στη Λαμία. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Λαμία. Να είστε καλά. Μέσω Skype, βέβαια, όλες οι συνδέσεις τώρα, λόγω του κορονοϊού και στα μέτρα στα οποία όλοι έχουμε συμμορφωθεί υποχρεωτικά. Νέα δεδομένα, ένας φωνικός ιός που έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο και την παγκόσμια οικονομία. Παρακολουθούμε όλοι τα μέτρα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση και ανακοινώνει κλιμακωτά. Σε λίγο θα δούμε και μια σημερινή τοποθέτηση του Υπουργού του κ. Σταϊκούρα για την εξειδίκευση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορονοϊού. Θέλω όμως τον πρώτο σας σχολιασμό για τα όσα έχουμε κάνει ως τώρα έως χώρα σε οικονομικό επίπεδο αρχικά. Οι επιπτώσεις οι οποίες θα αντιμετωπίζουμε θα εξαρτηθούν από το πόσο αποτελεσματικοί είμαστε στην αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού. Άρα θα πρέπει όλοι να πειθαρχήσουμε με τα μέτρα και για να μπορέσουμε πολύ γρήγορα η οικονομική δραστηριότητα να αποκατασταθεί. Δυστυχώς έχουμε μία σοβαρή διαφωνία με την κυβέρνηση σε σχέση με τον τρόπο που χειρίζεται το ζήτημα. Ξοδεύει λεφτά εκ των υστέρων όταν διαπιστώνεται ότι συγκεκριμένοι κλάδοι έχουν υποστεί πιέσεις και πάει με μία λογική δυστυχώς του βλέποντας και κάνοντας. Τη στιγμή που άλλες χώρες ανακοινώνουν μέτρα του 10, του 15 και του 20% του ΑΕΠ, εδώ έχουμε μία παρέμβαση της κλίμακας του 1-2%. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι καταρχήν ανεπαρκής, αλλά δυστυχώς είναι αυτό που λέμε σε μια κοινή μας ανακοίνωση με Δημήτρη Αυτιόγλου και τον Ευκλήδη του Τζακαλώτο, την οποία εκδώσαμε πριν από λίγο, είναι γκάζι στην κατηφόρα. Τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση δίνει κίνητρα στις επιχειρήσεις να στείλουν τους εργαζόμενους στο σπίτι τους. Να τους βάλουν στον πάγκο, να αναστείλουν την σύμβαση εργασίας τους και είναι απολύτως βέβαιο ότι έτσι όπως πολιτεύεται και κάθε 48 ώρες ανακοινώνει και νέους κλάδους οι οποίοι υπάγονται στα μέτρα, θα καταντήσουμε μια οικονομία η οποία έχει 2 εκατομμύρια συμβάσεις εργασίας σε αναστολή. Θα μου πείτε τι έπρεπε να κάνει. Κύριε έπρεπε Παπά, να πάρει... είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται. Είναι ένα πρωτοφανές κλίμα που διαμορφώνεται σε εργασιακό, οικονομικό επίπεδο, στον τομέα της υγείας. Και προφανώς διαμορφώνεται ανάλογα με την εξέλιξη του προβλήματος καθημερινά. Κύριε Παρασκευά, είστε οικονομολόγος? Όχι. Όχι, είστε δημοσιογράφος. Καταλαβαίνετε όμως, είμαι απολύτως σίγουρος, ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας θα επηρεαστούν, έτσι δεν είναι? Νομίζω δεν χρειάζεται ότι να δεν θα μείνει κανείς, ακόμη και αν το πιστεύει, χωρίς να επηρεαστεί από αυτή την κρίση. Λοιπόν, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, γιατί δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της. Ακούστε, μια στιγμή. Αυτό λοιπόν που εσείς καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνει και κάθε άνθρωπος ο οποίος κινείται στην αγορά, κάθε άνθρωπος ο οποίος στοιχειωδώς έχει αντιληφθεί πώς λειτουργεί το οικονομικό φαινόμενο και το φαινόμενο του ντόμινο. Όταν έχουμε μείωση του τζίρου σε ένα κλάδο, μειώνονται οι παραγγελίες, επηρεάζονται και άλλοι κλάδοι. Έπρεπε να έχει αντιληφθεί από την αρχή ότι όλοι οι κλάδοι θα επηρεαστούν. Τι θα έπρεπε να γίνει λοιπόν? Θα έπρεπε λοιπόν το δημόσιο, το κράτος, να κάνει αυτό που κάνουν και αλλού. Να πει ότι εγγυάται τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ έχουμε διακυμάνσεις από χώρα σε τι ποσοστό το εγγυάται, με την προϋπόθεση να μην ανασταλούν οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων. Να δώσουν κεφάλαια κίνηση στις επιχειρήσεις, να βεβαιωθούμε ότι τον έναν, τους 2 μήνες που θα χρειαστεί να δώσουμε τη μάχη με τον κορονοϊό, δεν θα χρεοκοπήσει κανείς, δηλαδή να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, να μην υπάρξει κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, να μην σφραγίζονται επιταγές, να μετακινηθούν πληρωμές και να σφίξουμε τα δόντια για να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις εν ζωή. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουμε μετά την πόρα στοιχειωδώς με όρους που μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Εάν αυτή τη στιγμή πάμε σε μια κατάσταση όπου οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι της οικονομίας μπαίνουν στη σειρά για να βγάλουν τον κόσμο σε κάτι σαν διαθεσιμότητα, να τον πάνε σε αναστολή της εργασιακής του σύμβασης, δεν είναι απλώς ότι μειώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και παραδέχτηκε και ο κύριος Βρούτσης ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να ξεκινήσουν μετά τη δουλειά τους με τη μισή δουλειά και τη μισή αμοιβή, είναι ότι μετά θα έχουμε μια οικονομία σε αναστολή με αγοραστική δύναμη η οποία είναι πάρα πολύ μικρότερη, στο μισό δηλαδή. Ναι. Προσέξτε κυρία Παρασκευά, αυτή τη στιγμή τι αντιμετωπίζει η οικονομία μας? Αντιμετωπίζει ένα βίαιο διοικητικό κλείσιμο κάποιων κλάδων και μια τεράστια υποχώρηση
στις διεθνείς μετακινήσεις, είτε ανθρώπων είτε εμπορευμάτων, έτσι δεν είναι? Και πολλά άλλα, αυτά είναι τα βασικότερα. Άρα τι θα περιμένουμε? Θα περιμένουμε μια μεγάλη μείωση στον τουρισμό μας και χάνεται κάθε ελπίδα να μπορέσουμε να επανακάμψουμε μέσω εξαγωγών και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, λόγω της διεθνούς κρίσης, μάλιστα. Τι μένει λοιπόν ως μοχλός ανάπτυξης? Ως μοχλός ανάπτυξης μένει η στήριξη της εγχώριας ζήτησης, της εγχώριας κατανάλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Να έχει ο Κοσμάκης χρήματα στην τσέπη, να μπορεί να υποστηρίξει ένα επίπεδο ζωής, να μπορεί να πάει στο καφενείο, να μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, να μπορεί να πάει στο Μανάβι, στο Χασάπι, να μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα παιχνιδιών, ο παππούς να πάρει ένα παιχνίδι για το εγγόνι του. Αυτές τις δραστηριότητες πρέπει να τις στηρίξουμε, ακριβώς για να στηριχτεί συνολικά η εθνική μας οικονομία και βεβαίως να επανεκκινήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής. Κύριε Παπά, πάντως ο Έλληνας, θέλω να σας πω ότι, και το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, ότι ο μέσος Έλληνας δεν είχε μέχρι τώρα χρήματα, δεν του περίσευαν για πολλά πράγματα. Από την κρίση μόλις έχουμε βγει, πολλοί δεν το έχουν ακόμη νιώσει, ούτε στη ζωή τους, ούτε στην καθημερινότητά τους, ούτε στο πορτοφόλι τους. Και υπήρχε ήδη μια πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε τώρα το πρόβλημα με τον κορονοϊό να τα κάνει ακόμη χειρότερα και φοβούμαι ότι μπορεί να λέμε τι καλά που ήμασταν στην κρίση σε σχέση με τα όσα θα περάσουμε τώρα. Θέλω να σας πω, για να... Εμείς αναλάβαμε το 2015, η απασχόληση συνολική στην Ελλάδα ήταν 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή, οι απασχολούμενοι στην ελληνική οικονομία ήταν 3,5 εκατομμύρια. Όταν έγινε η πολιτική αλλαγή το περασμένο καλοκαίρι, ήταν 3,9 εκατομμύρια. Είχαμε δημιουργήσει πάνω από 400.000 νέες θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση δυστυχώς κατάφερε να έχει μία μείωση επαναλαμβανόμενη μήνα με το μήνα τους τελευταίους 4 μήνες και να έχει και δραματικά αποτελέσματα το Μάρτι. Ξέρετε γιατί? Διότι έκανε πάρα πολύ εύκολη τη διαδικασία της απόλυσης. Όταν είδαν λοιπόν οι ελληνικές επιχειρήσεις το ενδεχόμενο μίας πίεσης, αντί να στρατευτούν κι αυτές, να σφίξουν τα δόντια, να πιέσουν για πολιτικές λύσεις που θα προστατέψουν το σύνολο της οικονομίας, πήγανε στην εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι η απόλυση, η μείωση των αποδοχών. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι αυτή η συνταγή είναι πολύ κακή για την οικονομία μας. Και σε περιβάλλον όπου το διεθνές εμπόριο θα υποστεί μια καταστολή, η εγχώρια ζήτηση, η αγοραστική δύναμη του κόσμου, τα χρήματα που μπορεί να έχει ο κόσμος στην τσέπη του για να δαπανά, είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την επανάκαμψη της οικονομίας μας. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν αυτό. Μάλιστα. Θα πάμε σε μια μείωση του ΑΕΠ, η οποία πολύ φοβάμαι ότι θα είναι μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπουν κάθε 48 ώρες που ανακοινώνουν τις προβλέψεις τους. Και το κλίμα ότι κάθε δεύτερη μέρα η κυβέρνηση θα βγαίνει να κάνει ανακοινώσεις που αλλάζουν το πλαίσιο των μέτρων, είναι ένα κλίμα το οποίο δεν διαμορφώνει, μάλλον υπονομεύει την απαραίτητη για την οικονομία μας εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρξει και στο καταναλωτικό κοινό και στην επιχειρηματική κοινότητα. Πριν από λίγο, σε νεότερες δηλώσεις, ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι με τις πρωτοβουλίες που έχουμε ως τώρα καλύπτονται περίπου 600.000 επιχειρήσεις, 1,2 εκατομμύρια μισθωτοί που αντιστοιχούν στο 60% των μισθωτών ιδιωτικών επιχειρήσεων και επιπλέον 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Και σε σχέση με τα νούμερα που αναφέρατε, λέει πως το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ξεπερνά τα 3,5 δις, και με το δώρο του Πάσχα προς τους εργαζόμενους, στα νοσοκομεία διαμορφώνεται στα 4,7 δις που αντιστοιχεί στο 2,5 του ΑΕΠ. Αυτό που είπε είναι για το ταμιακό, διότι το ταμιακό αποτέλεσμα, διότι προσμέτρησε και τις μετακινήσεις φόρων. Σας λέω ξανά, όλη η ειδησιογραφία αναστολές οικονομική... φορολογικών υποχρεώσεων. Ναι. Αλλά όλη η ειδησιογραφία, όλες οι αποφάσεις των κέντρων λήψης αποφάσεων. Στην Ισπανία, 20% παρέμβαση του ΑΕΠ. Στην Βρετανία 15% του ΑΕΠ. Στη Σουηδία πάλι 20% του ΑΕΠ. Είναι τεράστιες οι παρεμβάσεις που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις τώρα. Κυρία Παρασκευά, το λέω με μεγάλη αγωνία. Δεν έχει την ίδια αξία και την ίδια αποτελεσματικότητα ένα ευρώ που δαπανούμε τώρα για την οικονομία μας με ένα ευρώ που θα το δαπανίσουμε σε 3 ή 6 μήνες. Και βεβαίως δεν πρέπει να τα δαπανούμε τα ευρώ με την προϋπόθεση ότι θα μπαίνει ο κόσμος στο ψυγείο,
στην αναστολή της εργασιακής σύμβασης. Αντίθετα, θα έπρεπε η βοήθεια από το δημόσιο και η στήριξη των επιχειρήσεων να έχει αυτή την απόλυτη προϋπόθεση. Να καλυφθεί το κόστος των μισθών, να καλυφθεί το ασφαλιστικό κόστος, να πάρουν κεφάλαιο κίνησης οι επιχειρήσεις μας υπό έναν όρο. Να μην απολύσουν τους εργαζόμενους για να μπορέσει να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Διότι τα χρήματα που παίρνει κάποιος στην τσέπη του δεν είναι χρήματα που θα μείνουν στην τσέπη του, είναι χρήματα που θα δαπανηθούν. Ειδικά για τον κόσμο ο οποίος είναι στα χαμηλά εισοδήματα και δεν έχει τη δυνατότητα να τα μαζεύει και να τα βάζει στην άκρη, να περιμένουν και να κάθονται. Η πρόταση η δική σας θα μπορούσε έτσι να στηριχθεί από την οικονομική δυνατότητα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί κανείς θα μπορούσε να πείστε στην αντιπολίτευση, μπορείτε να τα λέτε αυτά, αλλά αν κυβερνούσατε τα νούμερα θα σας επέτρεπαν να το εφαρμόσετε. Θα σας πω κυρία Παρασκευά, είναι μία νέα περίοδος. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό να μπαίνει και πρέπει να μπαίνει. Να δει τι κάνουν οι άλλες χώρες πρώτον, ναι, και να διαπιστώσει δεύτερον ότι έχουν μετακινηθεί και έχουν φύγει από την εξίσωση βασικοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Η χώρα δεν έχει την υποχρέωση του πλεονάσματος 3,5%. Η χώρα έχει ένα μαξιλάρι 37 δις και βεβαίως όσες δαπάνες και αν κάνουμε για την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων από αποφάσεις που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δεν προσμετρώνται στο έλλειμμα. Αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν. Έχουν αυξηθεί οι βαθμοί ελευθερίας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα η Ισπανία, η οποία ανακοίνωσε 200 δις παρέμβαση, 120 σχεδόν των οποίων είναι εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις κατευθείαν. Και σας κάνω εγώ το εξής απλό ερώτημα. Πριν λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες, συζητήσαμε στη Βουλή το σχέδιο Ηρακλής, ναι, το οποίο έδινε 12 δις εγγυήσεις κρατικές στις τράπεζες. Γιατί δεν μπορούμε τα 12 δις αυτά να τα κάνουμε ένα σχέδιο Ηρακλής για τις επιχειρήσεις μας και να πούμε ότι θα παίρνουν κρατική εγγύηση για να πάρουν κεφάλαιο κίνησης, να βεβαιωθούμε ότι μπορούν ομαλώς να συνεχίσουν τη λειτουργία τους με την προϋπόθεση ότι θα κρατήσουν τον κόσμο και δεν θα αναστείλουν την εργασιακή του σύμβαση. Γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα τριγύρω. Η χώρα μας πρέπει να τα κάνει τώρα για να μην έχει μακροχρόνιες συνέπειες. Μάλιστα. Αύριο τέτοια ώρα θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, και θα του τα θέσουμε και αυτά τα ερωτήματα, μεταξύ πολλών άλλων, κύριε Παπά. Του μεταφέρετε του κύριου Σταϊκούρα ότι είπα στον αέρα του φιλόξενου Σταρ Κεντρικής Ελλάδας ότι και αυτός δυστυχώς και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης δεν λένε την αλήθεια για το μέγεθος των παρεμβάσεων που αποφασίζουν άλλες χώρες. Κάνουν τη μικρότερη παρέμβαση στην Ευρώπη, δυστυχώς, και κυρίως, κυρία Παρασκευά, και θέλω να το επιγραμμίσω, την κάνουν εκ των υστέρων. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν διαπιστώνεται ότι ένας κλάδος έχει πρόβλημα, λες και δεν το ξέραμε ότι θα επηρεαστεί όλη μας η οικονομία, τότε πάνε και δίνουν χρήματα, πολύ λιγότερα από όσα έπρεπε, με ποια προϋπόθεση, άκουσον, να πάνε οι εργαζόμενοι στον πάγκο, να πάνε σε αναστολή της εργασιακής τους σύμβασης, να δουλεύουν λιγότερο, να υποσχεθεί ο εργοδότης ότι θα τους έχει στο πλάι και να δοθεί η δυνατότητα, αντί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί τις θέσεις εργασίας να τις διατηρήσουμε και τις επιχειρήσεις μας να τις κρατήσουμε στη ζωή, να έχουν οι εργαζόμενοι το μισό εισόδημα. Αυτή δεν είναι η οικονομική λύση που μπορεί να βοηθήσει την οικονομία μας, δεν είναι η λύση που μπορεί να βοηθήσει το λαό μας. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τη διάρκεια του προβλήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι αυτό είναι μόνο για το Μάρτι, ότι είναι μόνο για το Μάρτι και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εξαρτάται και από εμάς, κυρία Παρασκευά. Yeah. Η διάρκεια εξαρτάται και από τις πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει να έχει απεριόριστους πόρους στο σύστημα υγείας. Όχι να φτάνουμε να λείπουν οι μάσκες από τους γιατρούς του γεννηματά, όχι να ακούμε περιστατικά όπου οι άνθρωποι οι οποίοι με αυτοθυσία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δεν έχουν τα βασικά μέτρα προστασίας. Κύριε Παπά, θα σας πήγαινα τώρα στο θέμα της υγείας. Υπάρχει το έσχος, κυρία Παρασκευά, υπάρχει το έσχος, το μάθαμε τώρα και το βρήκε ο Παύλος Σομπολάκης στη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
επιτρέπουν στις ιδιωτικές κλινικές οι οποίες αξιοποιούνται, των οποίων τα κρεβάτια των μονάδων εντατικής θεραπείας αξιοποιούνται, δεν επιτάσσονται. Επίταξη δεν σημαίνει αμοιβή. Διπλασιάσαν την αμοιβή. Από 800 ευρώ 1600. Τα ακούει αυτό ο κόσμος. Ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία δίνουν στο σύστημα υγείας κρεβάτια παίρνουν τα διπλάσια χρήματα. Από αυτά είναι που παίρνανε ανήθικο, τον άλλο. Βεβαίως, είναι ανήθικο και εξοργιστικό. Και θέλω να καλέσω την αισχροκέρδεια την έχουμε παρακολουθήσει, κύριε Παπά, και στα απλά και στα αντισηπτικά και στο ενόπλευμα. Ναι, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Με συγχωρείτε, κυρία Παρασκευά. Εδώ και εβδομάδες φωνάζουμε. Λέμε αυτό το πράγμα είναι έσχος και πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Υγείας. Τι να αναλάβει? Να παραγγέλνει κεντρικά μέσω του ΙΦΕΤ ή της Εθνικής Κρατικής Προμηθειών Υγείας, της Εθνικής Κρατικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, να παραγγέλνει τα απαραίτητα, να τα πηγαίνει καταρχήν στα νοσοκομεία για να μπορέσουν οι στρατιώτες της πρώτης γραμμής, οι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε και θα χρωστάμε για όλη μας τη ζωή, που δίνουν αυτή τη μάχη με κίνδυνο της δικής τους της ζωής, να έχουν τα απαραίτητα μέσα προστασίας και μετά στα φαρμακεία, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι ανεύθυνοι συμπολίτες μας, οι οποίοι πάνε στο ράφι και παίρνουν 30 μπουκαλάκια αντισηπτικό. Ναι. Να παίρνουμε από τα φαρμακεία λοιπόν με όριο, με βάση τον ΆΜΚΑ μας, για να υπάρχει για όλους. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Δεν είναι ζήτημα αγοράς. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά είναι περιορισμένος πολύ ο χρόνος του δελτίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα όσα συζητήσαμε απόψε. Ελπίζω να επαναλάβουμε το διάλογο προσεχώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θερμά. Καλό σας βράδυ. Να τελειώσει και η περιπέτεια και να έρθω και στη Λαμία την Μου το χρωστάτε. Μου το είχατε υποσχεθεί και στην προηγούμενη μας συνέντευξη και σας περιμένω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να περάσουμε.